περιστέρια που έγιναν πληγωμένοι αετοί και ταξιδεύουν σε εύσιους τόπους και ξαναγυρίζουν πάντα ανήσυχοι και ορμητικοί. Δίνουν το παρόν, θυμούνται και διεκδικούν. Και είναι σίγουρο πως δεν θα ησυχάσουν αν δεν δικαιωθούν. 353.000 ελληνικές ψυχές εξοδόθηκαν άδικα και βάναυσα από τους Τούρκους εθνικιστές και τον Μουσταφά Κεμάλ. Και όσοι κατάφεραν να επιζήσουν, εκδιώθηκαν και ξεριζώθηκαν από τις πατροβανικές τους αιστείες, όπου για αιώνες έζησαν και μεγαλούργησαν. Και εμείς, η τρίτη και τέταρτη γενιά, μετά τα δραματικά γεγονότα, φέρουμε στους ώμους μας το βάρος της ευθύνης, της αναγνώρισης των Ελλήνων του Πόντου από τη διεθνή κοινότητα. Η Ελληνική Βουλή, ως όφιλε, αναγνωρίζοντας τα γεγονότα ως γενοκτονία, καθιέρωσε το 1994 την 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Είναι όμως άραγε αρκετό αυτό σαν πράξη για τη δικαίωση της ιστορίας, για τη δικαίωση της μνήμης των προγόνων μας. Ο οργανωμένος ποντιακός χώρος σήμερα εκτείνει και επικεντρώνει τις προσπάθειές του, θέλοντας να καλύψει ταυτόχρονα κενά και παραλήψεις του παρελθόντος στην επίτευξη του στόχου της διεθνής αναγνώρισης του εγκλήματος. Θα ήταν ευχής έργο αν σε αυτές τις προσπάθειες είχαμε αργό και συμπαραστάτη την επίσημη ελληνική πολιτεία, που σίγουρα, αν είχε συνειδητοποιήσει την βαρύτητα και την αναγκαιότητα του στόχου αυτού, για ολόκληρη την ανθρωπότητα θα αποτελούσε όχι μόνο αρρωγό, αλλά και πρωτοπόρο καθοδηγητή της όλης προσπάθειας. Αντί αυτού, με τα λύπη μας διαπιστώσαμε ότι το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο που θα συζητηθεί προσεχώς από την Ολομέλεια της Βουλής, μάλλον ρατσιστικά χαρακτηριστικά φέρει, αφού δεν συμπεριλαμβάνει τις αναγνωρισμένες από την ίδια την Ελληνική Βουλή γενοκτονίες των Ποντίων, των Αρμενίων και των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Η δήλωση καλής θέλησης και συμπαράστασης από πλευράς των αρμοδίων φορέων δεν αρκεί. Τα λάθη, παραλήψεις και οτιδήποτε άλλο μας πάει βήματα πίσω, αντί για μπροστά, δεν θα γίνουν ανοιχτά. Είναι ντροπή να ψηφιστεί νόμος που προβλέπει ποινή για την άρνηση του ολοκαυτώματος των Εβραίων, ενώ αδιαφορεί για τις αναγνωρισμένες από το Ελληνικό Κοινοβούλιο γενοκτονίες, όταν μάλιστα η γενοκτονία των Ποντίων έχει αναγνωριστεί ήδη από τα κοινοβούλια της Νοτιού Αυστραλίας, της Σουηδίας, της Νοτιού Ουαλίας, από το Κυπριακό, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε 10 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών και από τη Διεθνή Ένωση Ακαδημαϊκών και του Μελέτη των Γενοκτονιών. Η ιστορία μας διδάσκει ότι η επανάληψη τέτοιου είδους εγκλημάτων μπορεί να αποφευθεί μόνο με την παγκόσμια κατακραυγή και αναγνώριση. Ο Μουσταφά Κεμάλ αποτέλεσε πρότυπο για τον Αδόλφο Χίτλερ και η παθητική στάση μέχρι και σήμερα και συνενοχή της διεθνούς κοινότητας βοήθησαν λίγες δεκαετίες αργότερα να επαναληφθεί το έγκλημα με θύματα αυτή τη φορά τους Εβραίους. Είναι γεγονός λοιπόν ότι μία αναγνώριση και παραδοχή των λαθών μπορεί πολύ εύκολα να οδηγήσει στην επανάληψη του εγκλήματος. Και ένας λαός που δεν θέλει να παραδεχτεί τα λάθη του είναι ανεπίτρεπτο να απαιτεί να λέγεται πολιτισμένος. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να μιλάμε για σταθερές βάσεις φιλίας μεταξύ των λαών. Και όχι με την κατάθεση στεφάνων της πολιτικής μας ηγεσίας σε μνημεία γενοκτώνων κατά τα επίσημα διπλωμάτικα τους ταξίδια στην Τουρκία. Αυτή τη στιγμή μάλιστα ποτέ κανείς πρωθυπουργός ή πρόεδρος της χώρας μας δεν ενδιαφέρθηκε να καταθέσει στεφάνι σε επίσημες εκδηλώσεις μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Για χάρη επίσης της ελληνοτουρκικής φιλίας σχεδιάζουμε και ονοματοθεσία της οδού προς τιμή του σφαγιά μας στη Θεσσαλονίκη με πρωτοβουλία του Δημάρχου της πόλης και οργανώνουμε και τιμητικές εκδηλώσεις για τα εγγένεια του Μουσείου του Κεμάλ στην πρωτεύουσα. Ενώ η χρήση της πλατείας της Αγίας Σοφίας για τις επαιδειακές εκδηλώσεις μνήμης
επανάληψή του στη Θεσσαλονίκη και η Θράκη. Και εμείς κάνουμε διαβουλεύσεις επί διαβουλεύσεων για να μας επιτραπεί να τυποπολίσουμε στο πλαίσιο της ειρηνικής πορείας διαμαρτυρίας το ψήφισμά μας προς την Τούρκικη Πρεσβεία, που συνήθως ανακόπτεται η πορεία του και το ψήφισμα καταλήγει στους κορμούς της λάσπης του πεζοδρομίου έξω από την Τούρκικη Πρεσβεία. Δεν ζητάμε πολλά. Σεβασμό και τιμή στους προγόνους μας. Σεβασμό στον ποντιακό ελληνισμό. Σεβασμό από την πλευρά της πολιτείας στους ηλικιωμένους και προσφάτως επαναπατρισσέντες αδερφούς μας που είχαν την ατυχία με απόφαση της κυβέρνησης να χάσουν την πενιχρή σύνταξή τους που για τους περισσότερους αποτελείσε το μοναδικό τους έσοδο. Με την ευκαιρία απαιτούμε και δεν παρακαλούμε από τους αρμόδιους να διευθετήσουν το θέμα και να καταβρεθούν και πάλι το συντομότερο οι συντάξεις αυτές των δικαιούς. Ο Πρωθυπουργός μας σε λόγο του στη Θεσσαλονίκη πριν λίγες μέρες για το θέμα αυτό τόνισε. Οι Έλληνες από την Βόρεια Ήπειρο και τους νεοπρόσφυγες αδελφούς μας από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης τους συμφωνούμε. Λυπούμαστε για αυτούς, αλλά να ξέρουν ότι τους αγαπάμε δύο φορές. Εμείς τονίζουμε ότι ευχολόγια και φραστικές δηλώσεις σεβασμού, συμπαράστασης και αγάπης δεν αρκούν. Τις πράξεις περιμένουμε και όχι αύριο, εχθές. Να εντάξει επίσης η ελληνική κυβέρνηση στα προσυζήτηση διευθέτηση εκείνη ζητήματα με την Τουρκία, τη γενοκτονία των ποντίων και να ποινικοποιήσει την άρνηση των αναγνωρισμένων γενοκτονιών. Είναι δίκαια τα αιτήματά μας και επειδή όλοι από τις πράξεις μας συγνώμαστε, δεν θα κάνουμε χάρη σε κανέναν να μας χρεώσει τη συμπεριφορά της πολιτικής μας τάσης. Θα τα διεκδικήσουμε με όποιο τρόπο χρειαστεί. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα σαν πρόεδρος του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Νοτιού Ελλάδος και Νήσων, της Παποντιακής Ομοσπονδίας, να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν στις φετινές εκδηλώσεις μνήμης. Τα μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου που έδωσαν δυναμικά το παρόν και βοήθησαν στην οργάνωση. Τους προέδρους και τα πρωτοβάθμια διοικητικά συμβούλια όλων των σωματείων. Την Παποντιακή Νεολαία για την καθοριστική όπως κάθε χρόνο συμβολή και συμμετοχή της μέσα από τις ενώσεις ΣΠΕΝ, ΣΕΠΟΝΑ και την Ένωση των Ποντιακών Φοιτητών Αττικής. Την Προεδρική Φρουρά και τον Πρόεδρο κύριο Βιλιόπουλο για την άψογη συνεργασία μας επί σειρά ετών. Το Περιφερειακό Συμβούλιο και ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη κύριο Γιάννη Σκουρό για την έμπρακτη συμπαράστασή του στα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερα επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δόκτωρ Χάι Κρεμογιά, γενοκτονολόγο διευθυντή του Μουσείου της Γενοκτονίας των Αρμενίων στο Ερεβάν, που δέχτηκε την πρόσκλησή μας. Είναι σήμερα κοντά μας και θα έχουμε την τιμή και τη χαρά σε λίγο να τον ακούσουμε. Και τέλος, όλους εσάς που ανταποκρίνεστε στο κάλεσμα και δίνετε κάθε χρόνο το παρόν στις εκδηλώσεις μνήμης που διοργανώνει από τις περιφέρειάς της Παποντιακή Ομοσπονδία. Κλείνοντας, να στείλουμε παντού το μήνυμα πως ο χρόνος δεν σβήνει τις μνήμες μας. Η αποσιώπηση των γεγονότων της ιστορίας ήταν και παραμένει λάθος τακτική και εμείς δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε τα δίκαια αιτήματά μας. Είναι το ανεξόφλητο ηθικό χρέος μας απέναντι στις προηγούμενες, απέναντι στις νεότερες, αλλά και απέναντι στις επόμενες γενιές. Σας ευχαριστώ.